Κυρία Φιτακουρίδου. Κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος είχε ζητήσει το λόγο πιο μπροστά. Το Δήμαρχο δεν το βλέπω στο παρόν. Προηγουμένως πάντως σήκωνε το χέρι. Αν μου δώσετε το λόγο, μπορώ να ξεκινήσω. Έχετε το λόγο, κυρία Φιτακουρίδου. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν, κύριε Δήμαρχε, εμφανιστήκατε. Μήπως προηγήστε. Κυρία Φιτακουρίδου, σας έχω δώσει το λόγο. Συνεχίστε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν να ευχηθώ σε εσάς και στις οικογένειές σας χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία και εύχομαι ένα δημοτικό συμβούλιο παραγωγικό για το καλό των δημοτών. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω και την εισήγηση, αλλά θα κάνω και τοποθέτηση ως δικαιούμαι ως επικεφαλής. Καταρχήν πρώτα θα σας αναφέρω κάποια διαδικαστικά για το τι ακριβώς ακολουθήσαμε, προκειμένου να φτάσουμε να καταθέσουμε μία εναλλακτική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Στις 30 Δοδεκάτου 2021 φυσικά, απέστειλα έγγραφο στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Συντικής με θέμα παροχή εισήγησης. Συγκεκριμένα αναφέρω. Η παράταξή μας προτίθεται στα πλαίσια της προβλεπόμενης διαδικασίας να καταθέσει πρόταση για μείωση των τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας σε ό,τι αφορά τις οικίες κατά 20%. Γι' αυτό τον λόγο ετούμαστε από την υπηρεσία σας και πάντα με βάση το πλήθος των τετραγωνικών μέτρων των οικιών να μας γνωρίσετε ποια θα είναι η μείωση των εξόδων στην οποία πρέπει να προβούμε στα πλαίσια της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού, έτσι ώστε η υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας να είναι ίσως κελισμένη. Παρακαλούμε δε η αποστολή της εισήγησής σας να είναι όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη, διότι πρέπει να καταθέσουμε την πρότασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Πρώτου 2022. Η υπηρεσία στις 31 Δεκάτου του 2021 με το αρίθμ πρωτοκόλλου 12168 έγγραφο το οποίο υπογράφει η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών απαντά το εξής. Σε συνέχεια με αριθμού 12168 κάθετος 30 Δεκάτου 2021 εγγράφου σας και στα πλαίσια υποβολής από μέρους σας πρότασης μείωσης των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των οικιών κατά 20%, σας ενημερώνουμε τα κάτω. Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που αφορά τις οικίες ανέρχεται στο ύψος των 1.128.036 τετραγωνικών μέτρων. Με βάση την τρέχουσα τιμή των δημοτικών τελών, τα συνολικά έσοδα από τις οικίες ανέρχονται στις 1.567.970,04 ευρώ. 1,39 επί τον αριθμό των τετραγωνικών. Η μείωσή σας κατά 20% και η διαμόρφωσή της στα 1,11 θα μειώσει τα έσοδα των δημοτικών τελών στα 1.252.119,96 ευρώ. Κατά συνέπεια προκαλείται μία μείωση των εσόδων κατά 315.850 ευρώ, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη μείωση των εξόδων της σχετικής υπηρεσίας. Επισημαίνεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της υπηρεσίας και η ανάγκη ισοσκέλισής της. Κατόπιν αυτών των στοιχείων, όπως τα παραλάβαμε από την Οικονομική Υπηρεσία και βλέποντας το σχέδιο προϋπολογισμού τον τομέα των δαπανών και των εισόδων, κάναμε το επόμενο έγγραφο στις 31 Δεκάτου 2021 προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Συντικής με θέμα παροχή εισήγησης για την κατάθεση εναλλακτικής πρότασης για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το έγγραφο αυτό καλό είναι να μην το διαβάσω γιατί είναι ακριβώς το ίδιο με την κατάθεση την οποία θα αναγνώσω ευθύς αμέσως. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022. Κατάθεση εναλλακτικής πρότασης προς τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής. Θέμα. Πρόταση, κατάθεση εναλλακτικής πρότασης για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Η κάτωθη επικεφαλής παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Συντικής και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γεωργιάδης Άνθιμος, αφού έλαβαν υπόψη, πρώτον, την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του νόμου 3852 του 2010 που αναφέρει πως ο ορισμός φόρων
εκτελών δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Δεύτερον, την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Συντικής για τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το έτος 2022. Τρίτον, την αρρύθμιση 181 του 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022, το έγγραφο 30-12 του 2021 της Δημοτικής Παράταξης Νέοι Ορίζοντες για τη Συντική δια της επικεφαλής της προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Συντικής, το αρρύθμι 5, το αρρύθμι 12-168 κάθετος 31-12 2021 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Συντικής εισηγούνται τα παρακάτω. Πρώτον, όπως αποδεικνύεται από το έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά τις οικίες, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων που τις αφορούν ανέρχονται σε 1.128.036 τετραγωνικών μέτρα και το σύνολο των εσόδων με βάση την υπάρχουσα τιμή των δημοτικών τελών ήτι 1,39 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανέρχονται σε 1.567.970,04 ευρώ. Εμείς, δεύτερον, στην ανάλυση των εσόδων προτείνουμε τις παρακάτω μειώσεις αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Συγγνώμη. Συνεχίζω. ΚΑΕ 02206041.01. Τίτλος. Τακτικές αποδοχές. Περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα. Μείωση 34.416 ευρώ. ΚΑΕ 02206041.01. 36.000, ναι. Τι είπα. Συγγνώμη. Ήταν το 4 που ακολουθούσε. Ευχαριστώ για τη διόρθωση, κύριε Παναγιώτη. Στον ΚΑΕ 02206041.01 τακτικές αποδοχές μείωση 114.400 ευρώ. Εδώ περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα. Στον ΚΑΕ 02206054.01 εργοδοτικές εισφορές έκτακτου του προσωπικού προτείνουμε μείωση 10.317,02 ευρώ. Στον ΚΑΕ 02206054.01 εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού προτείνεται μείωση 33.759,44 ευρώ. Στον ΚΑΕ 02206662.01 προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προτείνουμε μείωση 262.764,28 ευρώ. Στον ΚΑΕ 02207135.01 προμήθεια κάδου απορριμμάτων προτείνουμε μείωση 53.800,54 ευρώ. Και τέλος, στον κωδικό, στον ΚΑΕ 02207325.01 επέκταση δικτύου ΦΟΠ στα ΔΔΔ του Δήμου, μείωση κατά 30.000 ευρώ. Το σύνολο είναι 541.457,28 ευρώ. Από τις παραπάνω μειώσεις δημιουργείται έλλειμμα 541.457,28 ευρώ ως προς τα έξοδα. Τέταρτον, προκειμένου να επιτευχθεί η ισοσκέληση εσόδων-εξόδων, προτείνουμε μείωση του τέλους σε ό,τι αφορά τις οικίες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής είχε τον παρακάτω πίνακα. Σύνολο τετραγωνικών μέτρων οικιών 1.128.036. Τιμή ανά τετραγωνικό 1,39 ευρώ. Σύνολο 1.567.970,04. Στη δική μας πρόταση, στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων και τιμή ανά τετραγωνικό 0,91 ευρώ, το σύνολο είναι 1.026.512,76 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται κατά 541.457,28 ευρώ γενικό σύνολο τόσο των εξόδων όσο και των εισόδων και ισοσκελίζεται πλήρως ο προϋπολογισμός των ανταποδοτικών τελών. Εδώ θέλω να κάνω μία παρατήρηση όμως. Σύμφωνα με την τελική απάντηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία μας δόθηκε σήμερα στις 3 πρώτου του 2022, με θέμα εισήγηση επί της εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε στην Οικονομική Υπηρεσία για τον καθαρισμό του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αναφέρονται τα εξής. Τα διαβάζω τώρα γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές.
Έχοντας υπόψη, πρώτον, την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του νόμου 3852 του 2010 και το άρθρο 185 του νόμου 4555 του 2018, που αναφέρει πως ο ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθονται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. 2. Την αρρύθμιση 181 κάθετος του 2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για το καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022. Και τρίτον, την αρρύθμιση 13 κάθετος 3 πρώτου 2022, εναλλακτική πρόταση των επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας και του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, εισηγούμε τα παρακάτω. Όσον αφορά τον ΚΑΕ 0220-6041-01 και τη μείωση των 36.416 ευρώ που προτείνεται, θα πρέπει αυτή να μειωθεί κατά το ποσό των 9.424 ευρώ που αφορούν πίστοση για την πρόσληψη ενός οδηγού απορριμματοφόρου από τον προηγούμενο, από τον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2021, έγκριση ΥΠΕΣ 34921-7-5-2021, η οποία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχών. Αντίστοιχα και από τον ΚΑΕ 0220-6054-01, όπου προτείνεται μείωση 10.317,02 ευρώ, θα πρέπει να αφαιρεθεί ποσό 1.581,71 ευρώ για τον ίδιο λόγο. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει μια συνολική απόκληση των εξόδων από τα έσοδα ύψους 12.013,71 ευρώ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 3995 κάθετος 2017 του ΥΠΕΣ, δεδομένου της ενισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη σχετική νομολογία, δεν προϊστεωρίζεται συγκεκριμένο ποσοστό απόκλησης, εντός του οποίου οι ανταποδοτικές υπηρεσίες θεωρούνται συσφυλισμένες, η παροδοχή μιας επιτρεπτής απόκλησης εναποτίθεται στην κρίση της αρμόδιας για την εποπτική αρχή του Δήμου. Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλησης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψος 10% του προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής υπηρεσίας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές δεδομένου ότι αποτελεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο των αποκλήσεων, εσόδων, δαπανών στους προϋπολογισμούς των υπουργείων, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ΔΕΚΟ, νόμο 4270 κάθετος 2014, άρθρα 172 και 175, αλλά και σε επίπεδο αποκλήσεων από τους δημοσιονομικούς στόχους για τις περιπτώσεις των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, αριθμός 173 και των ΟΤΑ, άρθρο 174. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να γίνει πρόταση για συμπλήρωσή του από άλλο ΚΑΕ. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί για την ενημέρωσή σας ότι η μείωση που προτείνεται στους ΚΑΕ 02-6041-01, 02-20-6054-01 αφορά πιστώσεις που έχουν εγγραφεί μέσα στον προϋπολογισμό του έτους 2022, αλλά θα καλύψουν μισθοδοσία για τον προγραμματισμό προσλήψεων υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του έτους 2021 που θα ολοκληρωθεί εντός του 2022. Η Οικονομική Υπηρεσία διαπιστώνει ότι η εναλλακτική πρόταση τηρεί τους κανόνες νομιμότητας ώστε να τεθεί προς ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εφόσον διασφαλίζεται η αναλογικότητα των τελών. Η προϊσταμένη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κοσμίδου Όλα. Σύμφωνα λοιπόν και με αυτό το έγγραφο της κυρίας Κοσμίδου, κάνουμε κάποιες αλλαγές σε ό,τι αφορά τις μειώσεις, ακριβώς για να έχουμε την αναγκαία ισοσκέληση. Συγκεκριμένα, στον ΚΑΕ 0220-6041-01 προτείνουμε τελικά μείωση 26.992 και 114.400 με το τελικό να έρχεται στο ποσό των 71.608 ευρώ. Και στο 02-20-6054-01, εργοδοτικές φορές εκτάκτου προσωπικού, προτείνεται μείωση 7.727,31 και 33.759,44 με τελικό ποσό 20.513,25 και τέλος, σε ό,τι αφορά την επέκταση δικτύου ΦΟΠ, η μείωση δεν είναι στις 30.000 αλλά στις 42.013,71 ευρώ με τελικό ποσό 27.986,29 προκειμένου να φτάσουμε πάλι στις 541.457,28 ευρώ για να έχουμε την ισοσκέληση εσόδων και εξόδων. Κατόπιν λοιπόν και αυτής της διευκρίνησης προτείνουμε τη μείωση του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις οικίες κατά 34,5%, δηλαδή από 1,39 στα 0,91 ευρώ. Δεύτερον,
τη μείωση του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους επαγγελματικούς χώρους, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αρρύθμια 181/2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τρίτον, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του νόμου 4558 του 2018, ο οποίος αναφέρει ρητά τα παρακάτω. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρων οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του κοινωνικού συστήματος αλληλεγγύης του άρθρου 235 του νόμου 4389, κάθετος 2006, α τόμος 94. Η επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου Συνδικής, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, η κύριοι, κυρία Λούγκο Ζήσης, Φυταγκουρίδου Όλγα, Παναγιωτήτης Ιωσήφ, Γεωργιάδης Άνθιμος.